κοντά μας τον Πέτρο Γιδάκο, ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας του Περάματος. Σήμερα είδα μια διαμαρτυρία και δεν μπήκατε μέσα από τη θητεία σας. Και από ό,τι μου είπε ο Αρχηγός της ομάδας, έχετε κάποιο θεματάκι. Θες να μου πεις δύο λόγια γι' αυτό? Γεια σας. Τίποτα, εδώ και χρόνια ο Περαμαϊκός που αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια στον Πειραιά και Γάμα Εθνική που ήταν και Δέλτα άλλαζε στα αποδυτήρια πάνω του Περάματος. Η ΕΠΣ Πειραιά αποφάσισε για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Ποια είναι η αιτία? Ανέτιος. Ένας ρέφερι την προηγούμενη εβδομάδα έκρινε ότι έπρεπε να κλείσουν τα αποδυτήρια πάνω. Αυτό δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία. Ο Περαμαϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει αποδυτήρια. Από τις ιστορικότερες ομάδες στον Πειραιά. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Άργη, αυτό. Λέγε ρε, γιατί κάθεστε εδώ? Για μαρτυρία. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μας αφήνουν να μπούμε στα αποδυτήριά μας. Ποιο δεν σας αφήνει να μπείτε στα αποδυτήριά σας? Κάτι, η Ένωση Πειραιά έβγαλε ανακοίνωση ότι ο Περαμαϊκός δεν θα αλλάζει στα αποδυτήριά του, θα αλλάζει σε άλλα αποδυτήρια. Και εμείς είμαστε στο γήπεδο μας, αλλάζουμε εδώ στη σέντρα. Αυτή είναι απόφαση της Ένωσης ή του Δήμου? Αυτή είναι απόφαση της Ένωσης. Της Ένωσης. Ο Δήμος τι λέει γι' αυτό? Ο Δήμος δεν υπάρχει. Πού είναι ο Δήμος? Ούτε ο Δήμαρχος είναι κοντά σας. Είναι κοντά μας. Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν κάνετε σήμερα μια διαμαρτυρία γιατί δεν σας αφήνουν να μπείτε στα αποδυτήρια και θα σας αλλάξουν να μπείτε σε άλλα αποδυτήρια. Σε άλλα αποδυτήρια, ναι. Σε κοντέινερ, κάπου να, ένα εκεί πίσω. Νομίζω είναι έξω από το γήπεδο αυτό εκεί. Μάλιστα. Okay. Thank you.